Με το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με το που βγήκε η κυβέρνηση, βέβαια τώρα λίγο και οι ίδιες οι εξελίξεις στην οικονομία δεν τις βγάζουν ακριβώς αυτό το περιβόητο σαξιστόρι που διατυμπάνησε το 2019. Βεβαίως, στόχος της κυβέρνησης και αυτής, αλλά βεβαίως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και είναι η στήριξη με κάθε τρόπο των μονοπωλιακών ομίλων. Η αναβάθμιση της αστικής τάξης της χώρας μας, του ρόλου της, του γεωπολιτικού της ρόλου, γιατί η Ελλάδα είναι και μια ιδιαίτερη χώρα κρίσιμη σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, γι' αυτό ονομάζουμε και γεωπολιτικών. Και βεβαίως η προσπάθεια, όλη αυτή η επένδυση για το κεφάλαιο να χρηματοδοτηθεί με χρήματα ουσιαστικά του ελληνικού λαού. Το συγκεκριμένο έργο, για να καταλάβετε, έχει ξεκινήσει η χρηματοδότησή του από το 2018 με απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης επί ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Και η χρηματοδότηση ξεκλειδώθηκε από τον ΙΝ με κάποιες τροποποιήσεις στο ποσό. Μιλάμε για περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τον ΙΝ Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατουλή, που είναι εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως έχει στηρίξει και πολιτικά και ο Δήμαρχος Πειραιά την όλη επένδυση, που θεωρεί ότι ακριβώς μέσα από την ανάπτυξη θα έρθουν επενδύσεις, θα βρεθούν νέες θέσεις εργασίας, άρα λοιπόν ο κόσμος θα φάει και ψωμάκι. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική σε αυτά τα επιχειρήματα που προωθούν ακριβώς αυτή την επιχειρηματολογία περί ανάπτυξης, περί αύξησης δουλειών κτλ. Εμείς θέλουμε, πρώτα και κύριε, και δεν το βλέπουμε επί της ουσίας, οι εργάτες να μην βόνται με αξιοπρεπείς μισθούς, με αξιοπρεπή μεροκάματα, να έχουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς τους, να μην αντιτικοποιείται η εργασία και να μην γυρίζουν στο σπίτι ξεθεωμένοι. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει αυτή τη στιγμή στην Κόσκο. Έτσι, σε ένα πραγματικά εργασιακό χώρο που η εντατικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας έχει φτάσει πραγματικά στο αποκορύφωμά της. Και την ίδια στιγμή που το κινέζικο μονοπόλιο έχει τεράστια κέρδη τα τελευταία χρόνια. Διαρκώς αυξανόμενα, μάλιστα με μειώσεις προσωπικού, με θελουσίες εξοδού. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ενώ προχωρεί σε επενδύσεις, ενώ παίρνει νέα μηχανήματα, εκμεταλλεύεται ακόμα περισσότερο ακριβώς τον εργάτη, βάζοντας τον να δουλεύει έτσι, με νέα σύγχρονα μηχανήματα, άρα παράγει, γίνοντας και ο ίδιος πιο παραγωγικός.